Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Προέκυψε αυτό το θέμα στην ΔΕΑΠ, ενώ και στο πρόσωπο της ΔΕΑΠ, αντεγραφόμενα του κύριου Βασιλόπουλου. Επειδή επικοινωνήθηκε στην αρχή από τη ΔΕΑΠ μέσω email να προχωρήσουμε σε κάποια δελτίο τύπου σχετικά με το δημοσίευμα του κύριου Βασιλόπουλου, εγώ ήμουν κάθετος ότι η ΔΕΑΠ δεν είναι δημοτική επιχείρηση, δεν ασκεί πολιτική για να βγάλει δελτίο τύπου σε πολιτικές τοποθετήσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα μέλη της ΔΕΑΠ επιμένανε ότι έχει θυγεί η αξιοπρέπεια και η τιμή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκλήθη ένα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί αυτό το θέμα. Όσον αφορά και εμένα, και εγώ θεωρώ ότι ο κ. Βασιλόπουλος έχει κάποιες άστοχες εκφράσεις μέσα στο δελτίο τύπου που έβαλε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Είναι λάθος και κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο κ. Βασιλόπουλος, αλλά είναι και λάθος, θα είναι λάθος να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή εντός του Δήμου. Δηλαδή, μην προχωράμε σε κινήσεις οι οποίες θα κάνουν δημοτικούς συμβούλους να φοβούνται να τοποθετηθούν και να πούν ποια είναι η άποψή τους για ό,τι πράττει ή δεν πράττει η Δημοτική Αρχή. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Προσέξτε, δεν παίρνει το μέρος κανένας. Δεν είπα κακός ο κ. Βασιλόπουλος ή καλός στη Δημοτική Αρχή, ήταν εδώ. Άστοχες κάποιες φράσεις του κ. Βασιλόπουλου δεν έπρεπε να υποθούν, γιατί πραγματικά έτσι υπόθηκαν αδέξια και δημιουργούν πρόβλημα στην ευθυξία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη, δεν πρέπει να δημιουργηθεί φόβος στους Δημοτικούς Συμβούλους ότι αν εκφράζονται ελεύθερα, αν εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν κατηγορούμενοι με εξώδικα, με μηνύσεις κτλ. Πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια ισορροπία ώστε να λειτουργεί η δημοκρατία έτσι όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.